ξανά. Τι ήταν αυτό που εσύ βρήκες ως σκληρό και δυσκολεύτηκες να το διαχειριστείς και σε οδήγησε μετά στην αποσυρθή? Ήταν πολύ ανταγωνιστικό το κλίμα. Μπαίνεις κατευθείαν μπροστά στα φώτα που κάποιος νομίζει ότι όλο αυτό είναι πολύ λαμπερό και το μόνο που κάνεις είναι να σε βάψουν, να σε χτενίσουν, να σου κάνουν. Έχει πολύ σκληρή δουλειά από πίσω και διάφορα άλλα που εγώ σαν παιδάκι στεναχωρήθηκα γιατί δεν βγήκα πρώτη, γιατί απογοητεύτηκα, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Αλλά δεν είναι τόσο αθώα τα πράγματα. Στον διαγωνισμό ομορφιάς, γιατί παρουσιάστηκες με το επίθετο φράγκου και όχι με τον Μπάση? Σε ευχαριστώ που με ρωτάς καταρχάς αυτό, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να το διευκρινίσω πολύ καιρό. Το πραγματικό μου επίθετο λοιπόν είναι Μπάση, δεν είναι το φράγκου. Γιατί εκείνο το επίθετο ήταν το καλλιτεχνικό μου. Το είχα κρατήσει για κάποιο καιρό, επειδή ήμουν ακόμα σχολείο. Ήμουν ακόμα πολύ μικρή και δεν ήθελα να συγχέουν την δουλειά μου του modeling με το ότι ήμουν ακόμη μαθήτρια. Αυτό ήταν η ιδέα, ας πούμε, του manager που είχες, του προπτωρή μοντέλων? Όχι, των γονιών μου ήταν η ιδέα πιο πολύ, γιατί θέλανε να με προστατεύσουν έτσι ώστε να μην σκεφτούν κάτι άσχημο οι καθηγητές μου, οι μαθητές μου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να βγει αυτό. Παιδάκια ήμασταν. Και το φράγκο ποιον έμπνευση ήτανε? Των γονιών μου. Είναι του πατριού μου. Α, είναι του πατριού σου. Ναι. Γιατί οι γονείς μου έχουν χωρίσει όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή. Οπότε και μας έχει μεγαλώσει ο πατέρας μου. Τον λέω πατέρα μου, γιατί είναι αυτός ο πατέρας μου, αυτός που μας μεγάλωσε. Και ήταν η ιδέα του έτσι ώστε να μην ακούγεται στο σχολείο το μπάση. Γιατί εγώ ξεκίνησα πολύ δυνατά όταν ξεκίνησα να κάνω modeling. Σε είδα τώρα που μιλάγες για τον πατριό σου και πραγματικά έλαψε το πρόσωπό σου. Και είπες ότι μας μεγάλωσε εκείνος. Ναι. Με τον βιολογικό μπαμπά η σχέση σας? Τυπικές θα έλεγα. Σε έχει πειράξει αυτό? Σίγουρα, δεν το συζητώ. Εννοείται κάπου με έχει πειράξει και αυτό. Και αυτό. Αλλά τα έχω δουλέψει. Έχεις κάνει ψυχοθεραπεία? Έχω κάνει, ναι. Ο λόγος που πήγες? Γενικότερα, εκτός του ότι ήμουν πολύ αντιδραστική, ήμουν και πολύ περίεργη. Ήθελες να μάθεις? Ήθελα να μάθω. Είμαι πάντα με ένα γιατί. Γιατί αυτό, γιατί αντιδρώ έτσι, γιατί μου συμπεριφέρεται ο άλλος έτσι, γιατί συμπεριφέρομαι εγώ στον άλλον έτσι. Έχεις αλλάξει πράγματα στο χαρακτήρα σου κάνοντας όλη αυτή τη διαδικασία? Ναι, έχω αλλάξει. Έχω αλλάξει πολύ. Πας λοιπόν μέσα στον διαγωνισμό. Συνειδητοποιείς ότι είναι ένα σκληρό σύστημα. Απομακρύνεσαι για λίγο. Είναι τότε που τελειώνεις και τις σπουδές σου, έχεις τελειώσει? Δεν τις τελείωσα βέβαια. Α, δεν έχεις πάρει πτυχίο? Είναι και αυτό ένα θέμα. Πήρα πτυχίο, αλλά αλλού, από άλλη ιδιωτική σχολή δημοσιογραφίας. Μπήκες στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και τελείωσες ιδιωτική σχολή. Ναι, γιατί μετά ήμουν λίγο. Είχα μπει ήδη μέσα στη δουλειά. Ένιωθα εγώ ότι μεγάλωσα για να ξαναπάω στο πανεπιστήμιο. Και αποφάσισα να πάω σε μια ιδιωτική σχολή και για έναν δεύτερο λόγο, γιατί πίστευα ότι μέσα από τη σχολή αυτή θα δικτυωθώ πιο εύκολα. Αποφάσισες να πας σε μια πιο, ας πούμε, ειδικευμένη σχολή? Ναι, γιατί ήθελα αυτό μετά, ήξερα τι ήθελα και λέω δεν θέλω να χάσω χρόνο από τη ζωή μου, είμαι πιο έτοιμη αυτή τη στιγμή, ένιωθα πιο έτοιμη. Οπότε λέω θα πάω να μάθω το συγκεκριμένο πράγμα που θέλω να κάνω. Άρα έχεις κλείσει πλέον τις πόρτες στο modeling. Είναι ένας χώρος που έχεις ανακαλύψει ότι δεν σε εκφράζει, ο χώρος απλά της ομορφιάς. Δεν τις έχω κλείσει, απλά έχω αφήσει μια χαραμάδα. Κάνω πράγματα, πολύ πιο επιλεκτικά, αλλά... Το όνειρό σου έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, ναι. Θέλεις να ασχοληθείς δηλαδή με την δημοσιογραφία και την παρουσίαση? Έκανα την πρακτική μου στο Star, πέρασα και από το MTV. Ένα μουσικό κανάλι που υπήρχε τότε, τώρα δεν υπάρχει. Εκεί ήσουν μπροστά ή πίσω από τις κάμερες? Όχι, ήμουν πίσω. Ήσουν πίσω από τις κάμερες. Πίσω, ναι. Μπροστά πέρασες? Ναι, αργότερα όμως, γιατί ακόμη δεν είχα την εμπειρία για να μπορέσω να βγω μπροστά. Και ξέρεις, σε αυτό το χώρο είναι λίγο δύσκολο να εισχωρήσεις και να βγεις μπροστά από τα φώτα. Η πρώτη σου λοιπόν δουλειά που ήταν μπροστά από τις κάμερες, ποια ήταν? Ήταν στο Action 24. Όπου οι άνθρωποι εκεί μου φέρθηκαν σαν οικογένειά μου. Με πήρανε σαν το παιδί τους, ας πούμε. Και εξελίχθηκα πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, όπως ξεκίνησα, έλεγα κάποιους τίτλους ειδήσεων. Με 2 λεπτά έβγαινα. Θέλανε μια κοπέλα να βγει να λέει τίτλους ειδήσεων σε μια ενημερωτική εκπομπή. Ολοκληρώθηκε εκεί η προσπάθειά σου? Γιατί μετά... Κανονικά, ναι, είχα περάσει και στον... Τα περίμενε κανείς να σε δει και σε ένα άλλο πιο μεγάλο κανάλι. Λέω πιο μπροστά, ωραία κοπέλα είσαι, ρόλογο έχεις. Τι χάλασε? Δεν ξέρω. Εγώ ήμουν 5 μήνες στο παιχνίδι. Από την πρώτη μέρα. Και η μόνη φορά που έσπασα ήταν 2 εβδομάδες πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ήμουνα εκεί
δάγκωνα δεν ξέρω τι τη γλώσσα μου και έλεγα όχι, δεν θα τα παρατήσω. Μέσα σε ένα διάστημα 6